Με τις οδικές υποδομές να παραμένουν κατώτερες των περιστάσεων, η Κρήτη ετοιμάζεται και φέτος να υποδεχθεί εκατομμύρια επισκέπτες. Το νησί, από τη μία του άκρη ως την άλλη, θα βουλιάξει από κόσμο, όπως και οι δρόμοι του, που σε ένα μεγάλο βαθμό παραμένουν ανεπαρκείς, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος για τροχέα να χτυπά κόκκινο. Πολίτες και οδηγοί ταξί εκφράζουν τον προβληματισμό τους με φόντο τη νέα τουριστική σεζόν. Λυπάμαι, αλλά η νοοτροπία γενικότερα του Έλληνα δεν έχει καμία σχέση με την νοοτροπία του Ευρωπαίου. Είμαστε απίθαρχος λαός όσον αφορά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Παιδεία και κουλτούρα να αλλάξει. Μυαλά να βάλουν, να πούμε. Μυαλά. Τρέχουνε. Τα δυστυχήματα δεν είναι από μηχανική πλευρά. Τρέχουνε. Έχουμε συνηθίσει σε κακή νοοτροπία, σε κακό οδικό δίκτυο και όλα αυτά μονιάζουν και κάνουν αυτά που κάνουν εδώ πέρα. Πάρα πολλές λακκούβες στους δρόμους, στους κεντρικούς δρόμους, και που πιστέψτε με είναι και ένας λόγος που προκαλούνται ατυχήματα. Αιματοβαμμένη είναι η άσφαλτος της Κρήτης, με το νησί να θρυνεί κάθε χρόνο αμέτρητα θύματα. Με φόντο το καλοκαίρι και την αύξηση του πληθυσμού, προβλέπεται μια ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση. Τώρα ειδικά που ανοίγει ο τουρισμός, που θα επιφορτιστεί ακόμα περισσότερο το οδικό δίκτυο, θα έχουμε πάρα πολύ αυξημένη κυκλοφορία και απαιτήσεις από τους οδηγούς. Πιστεύουμε ότι ο ΒΟΑΚ θα φέρει πια το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά στην ουσία υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γενικά στους δρόμους. Υπάρχει αστυνόμευση, βλέπουμε αστυνόμευση τώρα. Αν υπάρξει και περισσότερη αστυνόμευση θα είναι ακόμα καλύτερα, γιατί τουλάχιστον δεν θα γίνονται ατυχήματα και αυτό πρέπει να αποφύγουμε, τα ατυχήματα. Με δεκάδες νεκρούς κάθε χρόνο στο βωμό της ασφάλτου, ο προβληματισμός εντείνεται. Με φόντο τη νέα σεζόν, που εκτιμάται πως δεν αποκλείεται να σπάσει ρεκόρ, μεγαλώνει και το χτυποκάρδι για αύξηση των τροχαίων, καθώς η κίνηση αναμένεται επίσης να αυξηθεί κατακόρυφα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Στο προσκήνιο πάντα, πέρα από το οδικό δίκτυο που νοσεί, καθώς πολλά είναι τα επικίνδυνα σημεία και οι παγίδες, βρίσκεται η νοοτροπία και η οδηγική συμπεριφορά μερίδας οδηγών. Είμαστε πολύ πίσω. Δηλαδή στην κουλτούρα, στην νοοτροπία, είμαστε πίσω. Έχουμε πολλή δουλειά. Και αυτό δεν είναι να μας στείλει σαν κριτικούς. Είναι η αλήθεια. Είμαστε πάρα πολύ πίσω. Σαν λέω, οι άνθρωποι πελαγώνουν. Σου λέει, πού βρισκόμαστε. Σαν μιλάω ειλικρινά. Πού βρισκόμαστε. Δηλαδή βλέπουν μια επιθετική συμπεριφορά. Περισσότερος κόσμος σημαίνει περισσότερη φόρτιση κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο της Κρήτης. Έχουμε ασφαλτοστρώσει τα πιο πολυσύχναστα σημεία γύρω από τις πόλεις, το Ρέθυμνο, τον Κόμβο των Μουρνιών, από την Παπαναστασίου μέχρι τη Γιώφυρο, και προχωράμε μέχρι τα Ελληνοπεράματα τις επόμενες εβδομάδες, εντός του οικισμού του Κοκκίνη Χάνη, όπου δηλαδή στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στον κόμβο Αλικαρνασσού, στον κόμβο του Καρτερού. Όσο ο εξυγχρονισμός των οδικών υποδομών αργεί και κάποιοι παραμένουν αμετανόητα επικίνδυνοι στο τιμόνι, τόσο το νησί θα συνεχίσει να μετρά απώλειες και να θρυνεί νεκρούς που άδικα χάνονται στους δρόμους του.